να διπλασιαστούν τα ποσοστά της πλεύσης ελευθερίας σε όλη τη χώρα και αυτό το ποσοστό να είναι ακόμη μεγαλύτερο στην Κρήτη και το Ηράκλειο, είναι ο στόχος της πλεύσης ελευθερίας, είπε η επικεφαλή Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μετά τα Χανιά και το Ρέθυμνο, σήμερα βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο στόχος ετέθη το βράδυ των πρώτων εκλογών. Είπα πάμε για να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη έχουμε και ψηλότερο στόχο από το να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Και νομίζω με βάση την αγάπη που μας εκφράζουν οι πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο ακουμπάνε σε αυτή την προοπτική της πλεύσης ελευθερίας, νομίζω ότι το στόχο μας αυτό έχουμε πάρα πολύ καλές προοπτικές να τον επιτύχουμε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τους πολίτες να εμπιστευθούν την πλεύση ελευθερίας ως μια ισχυρή αντιπολίτευση που μέσα στη Βουλή θα είναι η φωνή όμοια της οποίας δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι σήμερα. Ζητάμε από τον κόσμο να μας εμπιστευθεί, να μας ψηφίσει, να μας δώσει ισχυρή εντολή αντιπολίτευσης και μακάρι, αφού μας δει στη Βουλή και δει τι μπορούμε να κάνουμε, στη συνέχεια να μας εμπιστευθεί ακόμη περισσότερο. Η επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση υπεράσπισης και την ψηφιακή, όπως αποκάλεσε, αντιπολίτευση που θα κάνουν, έχοντας άμεση σύνδεση με τους πολίτες, γνωστοποιώντας ότι θα ενεργοποιήσουν δύο διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, προκειμένου οι πολίτες να έχουν θέση και φωνή σε όλα τα νομοσχέδια που ψηφίζονται. Οι μάχες δίνονται παντού. Και στη Βουλή και στο δρόμο και στα κινήματα και σε κάθε πεδίο. Αν εγκαταλείπεις ένα πεδίο μάχης, τότε το παραδίδεις σε εκείνον ο οποίος θέλει ουσιαστικά να εκμεταλλευτεί μια θέση ισχύως. Εμείς λοιπόν το πεδίο μάχης που λέγεται Βουλή, το πεδίο μάχης που λέγεται Κοινοβούλιο, δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε, αλλά θα είμαστε παρόντες και παρούσες με μια κοινοβουλευτική ομάδα ενεργή. Θα προσκαλούμε τους πολίτες μέσα στη Βουλή και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στα Χανιά και το Ρέθυμνο που περιόδευσε χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, κάνοντας λόγο για ξύπνημα της ελπίδας των Ελλήνων. Θέλω κι άλλους κι άλλες πολίτες να τους κάνουμε να πάνε στην κάλπη να διεκδικήσουν τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι που λέμε, ψηφίζουμε για τη ζωή μας και θα δώσουμε ζωή στη Βουλή.